Στον ρόλο της Κρήτης στον αγώνα για μια προοδευτική διακυβέρνηση αναφέρθηκε από τα Χανιά ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Χάρης Δούκας, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στο νησί. Στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου ανέπτυξε το όραμά του για την ανατροπή του σκηνικού υποβάθμισης της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, όπως ο ίδιος είπε, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι χρεοκόπησε τη χώρα και εξόντωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Κρήτη και τα Χανιά που έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και πολλούς αγώνες δώσει για τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία θα δώσουν απάντηση στις 6 του Οκτώβρη. Και θα είναι μια απάντηση δημοκρατικής ανατροπής ώστε να αποκτήσει η χώρα μια προοδευτική διακυβέρνηση. Μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα σηκώσει ανάστημα απέναντι στα λόμπι και στα καρτέλ που δημιουργούν πρωτοφανή υπερσόρευση πλούτου για πάρα πολύ λίγους και σε όλους τους υπόλοιπους αφήνουν ένα ξεροκόμματο. Ο Χάρης Δούκας μίλησε ακόμα για εκδημοκρατισμό της εξουσίας, απευθύνοντας ουσιαστικά κάλεσμα στους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες στις 6 Οκτωβρίου για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Εμένα με ενδιαφέρει η Κρήτη να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία και η Κρήτη να δώσει ένα μήνυμα ανατροπής, δημοκρατικής ανατροπής, ώστε να είμαστε η επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση, όχι για την εξουσία, αλλά για τον εκδημοκρατισμό της εξουσίας. Απαντώντας το ερώτημα για πιθανή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ επανέλαβε το πλαίσιο του διαλόγου. Η συζήτηση είναι για την ατζέντα των μεγάλων τομών, ρήξεων και ανατροπών απέναντι στις ελίτ και όχι στη συμφιλίωση με τις αγορές και τις ελίτ. Όποιοι θέλουν προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες να μπουν μπροστά σε αυτή τη μάχη, στρατιώτες και όχι στρατηγοί. Όσοι είναι μαζί μας αξιακά, δεν μας λιδώρησαν και θέλουν να είναι στην πρώτη γραμμή στις συγκρούσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, βεβαίως και να έρθουν. Στη διάρκεια της ομιλίας του σε φίλους του ΠΑΣΟΚ αλλά και σε εκπροσώπους φορέων, ο υποψήφιος αρχηγός του κόμματος έκανε αναφορά και στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. 100.000 και πλέον συμπολίτες μας γύρισαν την πλάτη. 100.000 επιπλέον από ό,τι ένα χρόνο πριν. Και βεβαίως. Αυτό είναι ένα μήνυμα που λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ο Χάρης Δούκας μίλησε για την ανάγκη συγκρότησης ενός συμμετοχικού πολιτικού φορέα που θα αποτελέσει, όπως είπε, μια ξεκάθαρη κυβερνητική επιλογή.